Και αν εμείς ακούμε πατέρες που προσευχόταν και έκαναν με πολύ προσευχή προσπάθεια, ας πούμε, να ακούνε από το Θεό τι αποτέλεσμα της εξελέξεως των γιγανότων μέσα στην ανθρωπότητα, τώρα μιλάνε ακριβώς για αυτό το πόλεμο, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Το λέει ξεκάθαρα τώρα ο Πάτερ Εφραίμ στην Αμερική, ποιος ήταν πρώην στο Φιλαθείο, είναι φωτισμένος Άγιος Γέραντα, ποιος αγιάστηκε μέσα στο κυλί του πατρός Ιωσήφ του Ησυχαστού, Θεοφόρος άνδρας, και εγώ κύριος με έχει αξιώσει να τον γνωρίζω και στο Άγιο Όρος, και μάλιστα συνάντησε και εκεί στην Αμερική, που ήταν, αυτός είναι πολύ ταπεινός άνθρωπος και άνθρωπος της προσευχής και μπορεί να λάβει την πληροφορία από το Θεό. Και κάποιοι Έλληνες τον έχουν επισκέψει και λέει ακριβώς, λέει, πρόκειται για τρίτο μάλιστα πυρηνικό παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί το λέει, δεν θέλει να φοβίζει, αλλά αν τα περιευνούντας τα γιγανότα βλέπουν ότι πρόκειται κάτι να γίνει και μπορούν να λάβουν τέτοια πληροφορία από το Θεό. Το είπε και πολλές φορές, έχει επαναλαμβάνει ο πατήρ Ιωσήφ, ποιος κοιμήθηκε στο Βαταπέδι, ένας γέραντα ποιος αγιάστηκε πραγματικά και ήταν θαύμα ένα μεγάλο, το έχουμε ζει όλοι, πως χαμογέλασε το πρόσωπο του μετά το θάνατο όταν ήταν νεκρός. Και αυτό ήταν ακριβώς δείγμα ότι άνθρωπος συνάντησε με ουράνια αγάπη και αγιάστηκε. Και άλλοι πατέρες προείπαν και μάλιστα προφητείες του Κοσμάτου Ιταλού και του πατρός Παϊσίου. Και αν πρόκειται για αυτή την επέμβαση, θα μπουν και άλλοι λαοί. Μιλάμε για, όταν εκφράζουν Γόγκα και Μαγόγκα, δηλαδή θα κατεβεί ένας μεγάλος στρατός, και αυτό πρόκειται για Κίνα που είναι 200 εκατομμύρια στρατιώτες. Και υπάρχει τώρα έδαφος, όπως και είπε ακριβώς σαν σημείο να είναι Πάτερ Παΐσιος, τώρα δύο ποτάμια που πηγαίνουν από Τουρκία προς την Περσία, Τίγρος και Εφράτης, ακριβώς εκεί που ήταν πρώτη ανθρωπότητα, εκεί που ήταν πρώην παράδεισος. Τούρκοι τώρα έκαναν προσπάθεια να αλλάξουν τη ροή του ποταμού, του νερού, διότι έχουν ανάγκη για νερό, διότι τα χωράφια τους. Και αυτό είναι γραμμένο στις προφητείες, αναφέρεται. Γραμμένα. Και τώρα το βλέπουμε, το έχουν κάνει. Άρα εκεί που έχουν βάλει άμμος και πέτρες και κόμμα. Φαίνεται και υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Google Earth, το ξέρουν όλοι οι ακροατές μας, ακούνε. Μπορεί να μπει όποιος θέλει και να δει ότι πραγματικά έχουν αλλάξει τους ποταμούς κάτω. Άρα εκεί είναι έδαφος για αυτό το στρατό. Ότι πρέπει, δηλαδή, τώρα ετοιμάζονται και συνθήκες για να συμπληρώνει αυτή την προφητεία. Ναι. Και αν σαν αγκάζει, ας πούμε, θα μπουν οι μουσουλμάνοι με Εβραίους, με Αμερικάνοι, Ευρώπη, Κίνα, μπορεί να μπει και Ρωσία, διότι πρόκειται για Τουρκία, πρόκειται για Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να είναι τέτοια μίξη, τέτοια μέσα στο αυτό το καζάνι μπορούν να πέφτουν όλοι οι λαοί. Και πραγματικά αυτός ο πόλεμος μπορεί να φέρει πολλά δεινά, τρομερά δεινά. Εμείς ούτε προφήτες είμαστε, ούτε θέλουμε να φοβίζουμε κανένα, αλλά ερμηνεύοντας τα γιγανότα τώρα λέμε ότι στα πόδια μας τώρα, στην πόρτα τώρα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί λέμε για αυτό το θέμα? Διότι Κύριος μπορεί να επιτρέψει όλα αυτά τα δεινά και για μας να μετανοήσουμε. Και μάλιστα να συμπληρώνει αυτή την προφητεία ότι πρόκειται να έρθει Αντίχριστο, διότι Κύριος θέλει να σώζει και δικός του λαός. Και λένε Άγιοι Πατέρες στη Ρωσία, εγώ έχω επαναλαμβάνει αυτό το, κάποια φορά σε κάποια εκπομπή το έχω πει. Ήταν ένας Θεοφόρος άνδρας, σαν Πάτερ Παρφύριος Λαυρέντιος, τώρα είναι επίσημος όσιος πατέρας της Εκκλησίας μας. Έχει ζήσει μέχρι 1950 στη μία πόλη στην Ουκρανία, Τσερνίγκοφ, που ήταν πνευματικός στο ένα γυναικείο μοναστήρι. Ήταν Θεοφόρος και προαρτικός άνδρας. Είδα με τα μάτια αυτό το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και συχνά έκλαιγε, και όταν τον ρώτησαν μοναχές γιατί κλαίτε γέραντα, γιατί δεν βλέπετε, λέει. Και είδα με τα μάτια του πνευματικά πόσοι, λέει, νέοι πηγαίνουν στη κόλαση σαν να πούμε μαζεύονται μέσα στο βαρέλι ψάρια, είναι γεμάτο βαρέλι, έτσι, λέει, σε ημίζει κόλαση από νεαρούς ανθρώπους, και έκλαιγε για αυτή την δυστυχία. Και αυτός προείπε σοβαρά λόγια, λέει, αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη, λέει, ότι Κύριος στο μέλλον θα ελέσει αυτούς, όπως λένε αυτοί, ορθόδοξους Εβραίους, δηλαδή αυτούς νόμιμους, γνήσιους Εβραίους, που διατηρούν νόμος του Θεού. Και όταν θα έρθει, λέει, Αντίχριστος, Κύριος θα άνοιξει τα μάτια τους και θα δουν τα λάθη των προγόνων και θα καταλάβουν ότι αυτός δεν είναι Μεσσία. Και θα μετανοήσουν και θα δεχτούν το Χριστό, και πρόκειται για έκφραση ομολογίας, δηλαδή, μέσα στο μαρτύριο, και, λέει, πολλοί από αυτούς θα βαπτιστούν στο αίμα και θα γίνει μεγάλη αλλαγή. Και αυτό λέει ακριβώς Λόγος του Θεού μέσα στην Αποκάλυψη. Κύριος, λέει, αυτοί, λέει, που νομίζουν ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι, αλλά, λέει, είναι
συναγαγή του σατανά, έτσι ακριβώς εκφράζει ο λόγος του Θεού. Και εγώ σε κάνω έτσι, όταν αυτοί σε γυρίσουν σε μένα και σε προσκυνήσουν, σε κλαίνουν μπροστά στο σταυρωμένο. Αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αυτά τα γιγανότα πρέπει να συμπληρωθούν. Πώς να εκφράζουν. Πατέρα Ιωάννη, συγχωρέστε, υπάρχουν κάποια ερωτήματα μέσα από το ίντερνετ έρχονται. Καταρχήν, να πούμε ότι τηλεφώνησε και η κυρία Μαρία Ρίση από την Κάλινο και δίνει συγχαρητήρια για αυτά που λέει ο πατέρα Ιωάννη. Και επίσης ήρθε ένα μήνυμα πριν λίγο στο ίντερνετ και λέει, αγαπητή ακροάτρια πάλι από την Κάλυμνο, ότι στέλνει τις ευχές της και λέει ότι εδώ και δεκαετίες από τα μέσα ενημέρωσης πλασάρεται ένα συγκεκριμένο μοντέλο συμπεριφοράς στη ζωή του ανθρώπου με απαξίωση των πνευματικών αξιών και εξύψωση της ύλης και της καλοπέρασης. Εάν ο πατροκοσμάς πριν από τόσα χρόνια εγκατέλειψε το ασκητήριό του και κατέβηκε στον κόσμο για να αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση του λαού, σήμερα που όπως ξέρουμε η κατάσταση είναι χειρότερη και όπως είπε και ο πατήρ Ιωάννης, ζούμε μέρες αποκάλυψης, είναι αρκετό η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης με αόριστα λόγια από λίγους μόνο πατέρες που τολμούν να μιλούν καθαρά? Ναι, είναι σίγουρο τώρα χρειάζονται ηγέτες της χώρας μας που είναι ορθοδοξία και αλήθεια. Πρέπει να βγουν ηγέτες στο λαό, πρέπει να βγουν άνθρωποι που είναι χαρισματούχοι, που με πόνο, με αγάπη στο λαό, στην αλήθεια, στο Θεό, να εκφράζουν με όλη την καρδιά, με όλη την δύναμη του ανάγκη να μετανοήσει κόσμος, να ενωθεί μαζί με το Θεό του. Διότι πρόκειται αλλιώς για κάποια κατάρα. Αν εμείς τώρα δεν σε ακούμε το Θεό μέσα σε αυτές τις συνθήκες που πρόκειται για πόλεμα, αυτή η καταστροφή μπορεί να πιάσει όλους. Αν, ας πούμε, ξαφνικά έρχονται καταγίδες και τρέχει νερό-νερό, όπως βλέπουμε στις τηλεοράσεις σε όλα τα μέρη της γης, παίρνει σπίτια, παίρνει αυτοκίνητα, παίρνει. Μα δεν είδαμε και το ηφαίστειο στην Ισλανδία, πατέρα Ιωάννη. Τι γίνεται, δεν βλέπετε, δεν βλέπουμε όλοι. Και αυτή την κατάρα να πιάσει μας όλους και δεν ξέρεις πού θα καφαντηγήσει. Δηλαδή, μήπως και θα είναι αργά να πει άνθρωπο ήμαρτον, διότι μπορεί να πνιγεί αμέσως και ούτε μπορεί να ανοίξει το στόμα να πει ήμαρτον, κύριε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι μέχρι πότε Κύριος να μας επισκεπτεί, μέχρι πότε να μας διδάσκει, μέχρι πότε να μας ξυπνάει με όλα αυτά τα δυνάπια τώρα παρόν στο κόσμο. Και ο κόσμος καθόλου δεν λέει δόξα του Θεού ότι μας έχει επισκέψει, δεν βάζουμε στο μυαλό μας για να τον ακούμε, να γυρίσουμε στο Θεό. Άρα αν δεν σε ακούμε όλα ότι τώρα γίνεται, πρόκειται για κατάρα. Δυστυχώς. Και εύχομαι όλη την καρδιά να βγουν κάποιοι άνθρωποι, να ξυπνήσουν λαό σας, με όλη την καρδιά να κηρύξουν όχι μόνο μετάνοια και νηστεία. Βλέπετε στην Νινεβία που ήταν τραγική κατάσταση, Κύριος έστειλε, ο ίδιος ο Θεός διάλεξε τον προφήτη Ιωνά και τον έστειλε. Δεν ήθελα, έφυγε. Και Κύριος με θαυμαστό τρόπο για το ψάρι τον έχει ρίξει τελικά στην παραλία της χώρας και πήγε και είπε. Και τι έκανε ο λαός? Οι άρχοντες ήταν έξυπνοι. Είπαν να κάνουμε όλοι νηστεία, όχι μόνο άνθρωποι, όχι μόνο παιδιά, και τα ζώα. Και τα ζώα, ναι. Τρεις μέρες έχουν κάνει νηστεία και Κύριος τους έχει λυπηθεί. Δεν έστειλε αυτή η κατάρα. Άρα Κύριος είναι έλεος, Κύριος είναι αγάπη. Αν άνθρωπος μετανοεί, έρχεται η συγχώρηση, έρχεται αυτός ο θαυμάσιος έλεος του Θεού. Και αν λαός τώρα, αφού κοιτάξτε καλά-καλά να σε ερευνήσουμε, ρωτήστε τώρα εδώ στην χώρα μας Ορθοδόξους. Πιστεύουν λένε, γιατί δεν νηστεύουν. Η Εκκλησία τώρα ευλόγησε να έχουμε νηστεία των Αγίων Αποστόλων. 95 να σας πω τις 100 δεν νηστεύουν. Ούτε ξέρουν, εγώ συνάντησα τώρα με αρκετούς ανθρώπους και λένε ούτε ξέρουμε ότι υπάρχει τώρα νηστεία. Λέω, εσείς πηγαίνετε, μάλιστα πηγαίνουν. Δεν ήταν όταν ήταν πεντηκοστή κάποια κήρυγμα τους παπάδες να πούνε για σας ότι πρόκειται ανηστεία, πρέπει να νηστεύουν μέχρι 29, δηλαδή όταν θα είναι η γιορτή των Αποστόλων. Γιατί δεν ακούνε? Άρα δεν λένε πατέρας. Τι σημαίνει αυτό? Αδιαφορούν για το πίμνιο, πίμνια αδιαφορεί για τον εαυτό του και βρισκόμαστε εκεί που να μας τρώνε λύκοι και τρώνε και γλυντάνε και μάλιστα πηγαίνουμε και να νάμε. Αλλά τι εμείς κάνουμε? Νόμος του Θεού λέει, αν άνθρωπος δεν νηστεύει, δεν πρέπει να κοινωνήσει. Λέμε, δεν πειράζει, πηγαίνουμε και να νάμε. Δηλαδή, παραβαίνουμε το νόμος. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, γιατί πολλοί από εσάς άρρωστοι, τους Κορίνθιους, και μερικοί και πεθαίνουν. Διότι κάνετε αμαρτίες, δεν μετανοείτε, πηγαίνετε και να νάτε. Και η κοινωνία είναι φωτιά. Άρα, πόση φωτιά τώρα μαζεύσει όλο το κόσμο με εγκλήματα. Κόσμος μπορεί να πορνεύει και πηγαίνουν όταν Πάσχα και Χριστού κοινωνάει.
Νέλη, μερικοί φοβούνται να πούν, όπως προείπαμε, για τον γονέον, ότι εμείς, ας πούμε, έχουμε ελεύθερες σχέσεις και όλη η οικογένεια πηγαίνει και πηγαίνουν και να νάνε. Και δεν λένε για τους πατέρες, δεν μετανοούν. Όλη αυτή η αμαρτία μαζεύτηκαν. Τι να κάνει ο Θεός.